Πριν καν φύγουν τα σύννεφα της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της αξιολόγησης, νέες εκτιμήσεις της γερμανικής Handelsblatt σκιάζουν το κυβερνητικό αφήγημα περί εξόδου από την κρίση, καθώς όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Ελλάδα θα χρειαστεί τέταρτο μνημόνιο για να μην χρεοκοπήσει. Με τίτλο «Ελλάδα παγιδευμένη στην κρίση», η γερμανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι η συμφωνία στο Eurogroup της Μάλτας δεν ήταν επιτυχία, αλλά ένα ακόμη βήμα σε ένα δύσκολο δρόμο και προσθέτει. Η κατάσταση στην Αθήνα εξακολουθεί να είναι επισφαλής. Η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα ακόμη πακέτο διάσωσης. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Ο Πρωθυπουργός Τσίπρας με τα κόλπα του ευθύνεται για την κρίση. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, το ζήτημα του χρέους, εκείνος που το πιέζει, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατά συγκυρία, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι οι καταστάσεις όπως έχουν έρθει βάζουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έστω για μία φορά να είναι δίπλα στην Ελλάδα. Ο Wolfgang Schäuble ωστόσο δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, αλλά προειδοποιεί ότι η Ελλάδα θα πρέπει να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις για να βρίσκεται σε βιώσιμο δρόμο. Θα έρθει μετά το τέταρτο πρόγραμμα? Όχι. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσει η Ελλάδα μετά και πάλι πρόσβαση στις αγορές και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της, όπως και άλλες χώρες μέλη, δανειζόμενοι κανονικά από τις χρηματαγορές. Γι' αυτό άλλωστε η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να βρίσκεται μέχρι τότε σε έναν βιώσιμο δρόμο. Πάντως, αν η κυβέρνηση ευελπιστούσε στο πρόσωπο του Μάρτιν Σούλτς να βρει ένα σύμμαχο σε περίπτωση που εκλεγεί στην καγκελαρία, ο ίδιος φαίνεται να τη διαψεύδει κιόλας, συντασσόμενος με τις απόψεις Σόιμπλε περί μεταρρυθμίσεων. Το ζήτημα πώς θα κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και πώς θα γίνει βιώσιμη η ανάπτυξη της οικονομίας της εξαρτάται από το βαθμό που θα υλοποιηθούν τα μεταρρυθμιστικά βήματα στην Ελλάδα. Τα ζύγια υπέρ των κυβερνητικών προσπαθειών πάντως κράτησε ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος σε άρθρο του στο προσωπικό του μπλοκ αναφέρεται στο βαρύ τίμημα που πλήρωσαν οι Έλληνες στην κρίση, τονίζοντας ότι πρέπει να αναγνωριστεί, να χαιρετιστεί και να αποζημιωθεί, και αναφέρεται στα μέτρα που ήδη ελήφθησαν. Από το καλοκαίρι του 2015, 200 και πλέον μέτρα ελήφθησαν από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με στόχο τη μεταρρύθμιση της χώρας, κάτι σχεδόν απίθανο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της Γαλλίας. Έχουμε αλλάξει. Αλλάζουμε διαρκώς, γινόμαστε άλλοι, αναπόφευκτα, μέσα από αυτό το ιστορικό καμίνι της τελευταίας επαετίας. Ζήσαμε και ζούμε πολύ εξημών μια οδυνηρή ματέωση για τα περασμένα χρόνια. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα συνδεθούμε με τη Βόνη και τον Κώστα Σημεωνίδη για να δούμε, Κώστα, πώς και ο αντίπαλος στην ουσία της Μέρκελ και του Σόιμπλε, Μάρτιν Σούλτς, αλλάζει τώρα τη ρητορική του σε συνέντευξη σε δημοσιογράφους και επί της ουσίας για το ελληνικό ζήτημα συντάσσεται με τη γραμμή των δύο. Ουσιαστικά, Εύα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τη Βόνη. Ο κύριος Σούλτς διέψευσε τις όποιες προσδοκίες για αλλαγή της γερμανικής πολιτικής σε περίπτωση που ο ίδιος ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στο Βερολίνο. Όντας ασυνήθιστα προσεκτικός και συγκρατημένος, όπως επιβάλλει άλλωστε ο προεκλογικός αγώνας, είπε χθες ότι για να εκταμιευτούν οι επόμενες δόσεις προς τη χώρα μας, θα πρέπει όλες οι πλευρές να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και πως εν τέλει η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και μια βιώσιμη ανάπτυξη θα εξαρτηθούν από το βαθμό στον οποίο θα εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κύριος Σούλτς ευθυγραμμίζεται σχεδόν πλήρως με τους Μέρκελ και Σόιμπλε στα του ελληνικού ζητήματος. Λέω σχεδόν, επειδή όπως επανέλαβε και χθες, πέρα από τις μεταρρυθμίσεις, ο ίδιος δίνει εξίσου μεγάλη σημασία και στην ανάπτυξη. Μεγαλύτερες αποκλίσεις όμως από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Wolfgang Schäuble τα τελευταία χρόνια δεν θα πρέπει να αναμένουμε από τον κύριο Σούλτς, τουλάχιστον όχι προεκλογικά. Παράλληλα, Κώστα, ο γερμανικός τύπος κάνει λόγο για μια επώδυνη συμφωνία του Πρωθυπουργού με τους δανειστές. Ναι, αυτός είναι ο τίτλος του Spiegel που σημειώνει σήμερα ότι στη Μάλτα συμφωνήθηκαν με νέες περικοπές, αλλά δεν είναι σαφές ποια θα είναι τα ανταλλάγματα που θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση. Και κυρίως δεν απαντήθηκε το κομβικής από ελληνικής πλευράς ζήτημα που αφορά στην ελάφρυνση του χρέους. Όλα αυτά λοιπόν σε συνάρτηση με τις νέες περικοπές της συντάξης δημιουργούν ένα επικίνδυνο κλίμα στο εσωτερικό που ίσως αναγκάσει τον Αλέξη Τσίπρα να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, εκτιμά το Spiegel, Εύα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, νέα...